Εικόνες υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τους κατοίκους στο ρέμα του Κατσαμπά να βρίσκονται στο ίδιο τραγικό έργο θεατές. Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Να τα μάτια βλέπετε. Εχθές ήταν ολόμαυρα τα νερά από κάτω. Ασυνείδητη απόθεσαν τα απόβλητα λεωριών στο ρέμα, εκμεταλλευόμενοι τις βροχερές μέρες σε μια προσπάθεια να μην γίνουν αντιληπτοί. Για το περιστατικό υπήρξε καταγγελία στην αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας Κρήτης, κλιμάκιο της οποίας προχώρησε σε αυτοψία διαπιστώνοντας το πρόβλημα. Και όντως υπήρχαν λύματα λεωργίων σε αυτό την περιοχή, σε αυτό το υδρόρεμα. Είμαστε δικασία ελέγχου για να δούμε πού προέρχονται. Κάτοικοι διαμαρτύρονται και για τα βοθρολύματα τα οποία αντικρίζουν κατά καιρούς. Λύματα έχει πιο πολλά. Κατσίγαρος είδα μόνο σήμερα εγώ και χτες δηλαδή. Αλλά λύματα υπάρχουν. Μόλις ξεκινάνε το πρωτοβρόχι, θα δείτε, βγαίνουν τα λύματα εδώ πέρα. Και θα μας φάνε τα κουνούπια και έχει βρωμή στην περιοχή. Μετά σου λέει κορονοϊό και ιστορίες. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Συνερθούν να πάρουν μέτρα, να κάνουν κάτι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και όχι μόνο για τα απόβλητα. Πάρα πολύ βρωμά. Εδώ και όλο το καλοκαίρι δεν μπορούμε να κάτσουμε και από τα κουνούπια. Να, εδώ είναι το σπίτι μου. Πέρα από τα βιομηχανικά απόβλητα, αισθητή ήταν η μόλυνση του περιβάλλοντος και από τα αστικά απόβλητα στον Γιώφυρο ποταμό. Εκτιμούμε από πού μπορεί να προέρχεται η όποια μικρή λίπανση. Τι είδους λίμματα ήταν αυτά? Αστικά. Δεν είναι ο στόχος να τους βάλουμε ένα πρόστιμο. Αν χρειαστεί, θα το βάλουμε, αλλά θέλουμε να καταλάβουν ότι το περιβάλλον είναι για όλους μας και έχουμε υποχρέωση να το σεβαστούμε. Μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, το ρέμα του Κατσαμπά καθαρίστηκε, προκαλώντας ανακούφιση στους δημότες, οι οποίοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ζούσαν με τον φόβο πλημμυρικών φαινομένων. Περιμένα ένα καλοκαίρι, δεν ήρθε κανείς τους, και αφού τις ειδοποιήσαμε, πιάσαν τόσα νερά, φέραν την τσάπα να καθαρίσει, είναι δυνατόν και βούλιαξε η ελπιστριοφόρα τσάπα τρεις φορές. Πώς να πλησιάσει κοντά? Όλοι οι κάτοικοι εδώ έχουν ειδοποιήσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς δεν ακουγόμαστε. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το μεγάλο πρόβλημα εδώ, σας ξαναλέω, είναι τα λύματα εδώ. Ωστόσο, τα κλαδιά Σικιάς παραμένουν στο ρέμα με τους αρμόδιους να μην έχουν προχωρήσει ακόμα στην απομάκρυνσή τους. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Τη σπάσανε τη Σικιά. Είπανε πως αρθούν να τα καθαρίσουν. Τίποτα. Πρέπει να ξεσουβιαστούμε κάτι να κάνουμε πριν έχουμε κανένα θύμα. Και εδώ είναι η κατάσταση αυτά τώρα τα κάγκελα.